τον επαρακαλούσα εγώ, άφησε με, μη με, μη με σκοτώσεις, μη με σκοτώνεις, μη με χτυπάς άλλο. Τον, επα, τον επαρακαλούσα και δεν ξέρω πώς ξαφνικά, ξαφνικά Νίκο, ενώ είχε βγάλει και το μαχαίρι, ένα μαχαίρι με το, το όπινελ, το ξύλινο, δεν ξέρω πώς ξαφνικά έφυγε από πάνω μου, εξαφανίστηκε. Ήτανε, ήτανε, δεν ξέρω. Ενώ είχα απελπιστεί, η δηλαδή θα με σκοτώσει. Η Κατερίνα Περάκη, με εμφανή σημάδια στο σώμα και την ψυχή τη, περιγράφει τι εφιαλτικές στιγμέ που έζησε. Νεαρός εργάτη, πακιστανική υπηκότητα, την ξυλοκόπησε με απίστευτη αγριότητα με σκοπό να τη βιάσει. Η μαρτυρία τη είναι καθυλωτική. Με πιάνει από τα μαλλιά και με τραβούσε στη βεράντα, με χτυπούσε κάτω αλίπητα. Παλεύαμε από τη βεράντα, εγώ δεν έβλεπα τίποτα, μόνο χτυπήματα, δεν, και... δεν μπορούσα να κάνω και τίποτα διότι είχα χάσει το φως μου. Ε, από το πολύ που με πάλεψε, πήγα, με πήγε από κάτω από τα δέντρα σε κάτι πρασινάδες που έχω στο σπίτι, κάτι δέντρα, και με στρίμωξε που με χτυπούσε αλίπητα, αλίπητα. Ήταν να με σκοτώσει, να με, να με κάνει να χάσω τις αισθήσει μου για να με βιάσει, αφού μου σκίζε τα ρούχα. Αλλά εγώ, εγώ ήμουν αδυνατή, δεν, δεν, τα, δεν είχα τι αισθήσει μου. Ε, πάλεψα ένα κοσάλεπτο σίγουρα. Οι προσπάθειές τη να ξεφύγει από τα χέρια του δυνάστη τη έφεραν αποτελέσματα με τον ίδιο να χάνεται τελικά στο σκοτάδι και την κυρία Περάκη να αναζητάει βοήθεια καλώντα την αστυνομία. Γρήγορα πήρα την αστυνομία. Την αδερφή σα. Την αδερφή μου. Πρώτα πήρα αστυνομία, μετά την αδερφή μου, ε, κατευθείαν ήρθε η αστυνομία, τους ευχαριστώ για το ενδιαφέρον γιατί τρέξανε και στο σημείο και στο νοσοκομείο και, και ψάξαν κατευθείαν για να τον βρουνε, δηλαδή τόσο πολύ τρέξιμο σε όλα. Με πήρε τηλέφωνο για βοήθεια. Σοκαρίστηκα και έτρεξα αμέσω. έκλεισα το μαγαζί, έτρεξα αμέσω. Γιατί ε, το μόνο που μου είπε ότι βοήθεια κάποιο έχει έρθει και με σκοτώνει. Έτρεξα αμέσω. Την βρήκα μέσα στα αίματα κάτω από ένα δέντρο. Συγκλονισμένη την έβαλα μέσα στα μάξι με τον άντρα τη και την πήγαμε στο νοσοκομείο. Έχω σοκαριστεί γενικότερα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα εδώ κάτω μόνο στις ταινίε, και καλά θα κάνουν να προσέχουμε όλοι και όλες. Παρά την έρευνα και το κυνηγητό που ακολούθησε από τους αστυνομικούς, ο νεαρός Πακιστανός διαφεύγει της σύλληψης, αν και είναι γνωστά τα στοιχεία του και τα χαρακτηριστικά του. Την ίδια ώρα την Ανατολική Κρήτη έχει μουδιάσει μία ακόμα καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση. 13 χρόνια εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα της πως μετά από ραντεβού που είχε με συνομιλικό τη ο τελευταίος την ακινητοποίησε και την βίασε. Τα όσα η 13 χρόνια εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα της την οδήγησαν ενώπιον των αρχών με την ίδια να καταγγέλει όσα υποστηρίζει η κόρη της. Για τον ανήλικο διατάχθηκε από τον Ισαγγελέα παιδοψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ενώ για τη μητέρα του θα οριστεί τακτική δικάσιμος καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανήλικου. Τόσο 13χρονος όσο και η μητέρα του έχουν αφαιθεί ελεύθεροι, ενώ περισσότερο φως το τι έχει συμβεί αναμένεται να ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε σεξουαλική πράξη.